Πριν 3 χρόνια κοίταξα τον άρρωστο πατέρα μου και τα μαλλιά του έγιναν ξανθά. Μετά από ένα μήνα πέθανε. Γεια σας παιδιά, όποιος δεν με ξέρει, είμαι η Χριστίνα. Σήμερα το βίντεό μας θα είναι τελείως διαφορετικό. Θα κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχω ξανακάνει ποτέ. Σήμερα θα διαβάσουμε τρομακτικές ιστορίες που έχουν συμβεί στους αληθινούς ανθρώπους. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αληθινές ιστορίες. Κατά πόσο αληθινές είναι, δεν ξέρω, αλλά τουλάχιστον έτσι γράφει. Μία από τις 10 ιστορίες δεν είναι αληθινή. Την έχω βγάλει από το μυαλό μου. Θα ήθελα να μου γράψετε κάτω στα σχόλια ποια ιστορία δεν είναι αληθινή. Και εγώ, όταν δω ότι έχετε απαντήσει, θα σας αποκαλύψω ποια ήταν ψεύτικη ιστορία. Και σήμερα θα διαβάσουμε μόνο 10 για να δούμε τι ακριβώς λένε. Εγώ τις βρήκα. Δεν τις έχω διαβάσει, θα τις διαβάσω πρώτη φορά μαζί σας. Για να αντιδράσω και φυσιολογικά, έτσι δεν είναι. Έτσι κοινό. Με το που ακούσανε τρομακτικές ιστορίες, έχω και κοινό. Μαζευτήκαμε όλοι. Έτσι, μαζευτήκατε όλοι. Ξεκινάμε με την πρώτη ιστορία. Η αδερφή μου χτύπησε την πόρτα του δωματίου μου και μου είπε: «Πολ, είδα ένα εφιάλτη. Μπορώ να κοιμηθώ μαζί σου?» Εγώ ξεφύσηξα αθόρυβα και είπα στον εαυτό μου πως δεν θα είναι κακή ιδέα να κοιμηθώ μετά από 5 χρόνια με τη μικρή μου αδερφή. «Ναι, έλα», της απάντησα. Άνοιξε την πόρτα και την έκλεισε αργά. Μετά ήρθε δίπλα μου και ξάπλωσε. «Καληνύχτα», της είπα, αλλά δεν μου απάντησε. Δεν με ενόχλησε έτσι κι αλλιώς. Το πιο τρομακτικό όμως είναι πως μετά άκουσα ένα χτύπημα στην πόρτα και την αδερφή μου να μου λέει: «Πολ, είδα ένα φιάλτη. Μπορώ να κοιμηθώ μαζί σου?» Είναι απίστευτη μια ιστορία την οποία στην κυριολεξία αδερφή του δεν ήταν αδερφή του. Όπου, εντάξει, να σου συμβεί κάτι τέτοιο να κατοβηθείς. Είναι χειστής απευθείας. Σου χτυπάνε την πόρτα. Θα σου έρθουν και οι τρεις. Φαντάσου και να κοιμάσαι. Αυτή ήταν η πρώτη ιστορία. Δεν θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ τρομακτική, αλλά είναι υπερφυσικό, έτσι. Εντάξει. Άμα σας έχει συμβεί κάτι ανάλογο, μπορείτε να το γράψετε κάτω στα σχόλια. Εγώ πολύ ευχαρίστω να τα διαβάσω. Και ίσως, άμα θέλετε κι εσείς, στο επόμενο παρόμοιο βίντεο θα μπορέσω να διαβάσω τις δικές σας ιστορίες, κάτι που σας έχει συμβεί εσάς και σας τρόμαξε. Πάμε στη δεύτερη ιστορία. Όταν πήγα να κατέβω τη σκάλα, παρατήρησα πως η αδερφή μου καθόταν ακίνητη στο τέλος της σκάλας και με κοιτούσε επίμονα. «Σάρα», της μίλησα, αλλά δεν πήρα απάντηση. Νόμιζα πως δεν με άκουσε και φώναξα λίγο πιο δυνατά. «Σάρα!» Το έκανε συχνά αυτό η αδερφή μου για να με τρομάξει. Ήξερα πως φοβόμουν, αλλά ξαφνικά άκουσα την πόρτα του δωματίου της αδερφής μου να ανοίγει και να μου απαντάει με νισταγμένο βλέμμα. «Τι έγινε, γιατί φωνάζεις?» Δεν ήτανε Σάρα, πολλές αδερφές. Μία αδερφή, δεύτερη αδερφή. Μάλλον θα είναι ο ίδιος που έγραψε την ιστορία ή που του συμβαίνει με την ίδια αδερφή του. Γιατί και αυτή και Σάρα ήταν και άλλη. Ναι. Ο άλλος ήταν Πολ. Ναι, αλλά δεν είχε Σάρα. Αυτή ήταν η Μάρα. Εντάξει, ήταν παρόμοια ιστορία, γιατί πάλι είχε να κάνει με την αδερφή. Την οποία την είδε και στην κυριολεξία δεν ήταν αυτή. Δεν ξέρω κατά πόσο τρομάξατε. Πάμε στην τρίτη ιστορία να δούμε τι συμβαίνει στην τρίτη αληθινή ιστορία. Όταν πήγαν για ψώνια με την κόρη μου, εκείνη άρχισε να κλαίει και να τσιρίζει όταν η αδερφή μου ήρθε να με χαιρετήσει. Όταν πήγαμε από το μαγαζί που δούλευε η αδερφή μου, τη ρώτησα γιατί το έκανα αυτό και μου είπε: «Όταν εκείνη ήταν η δική μου μαμά, με σκότωσε γιατί δεν με ήθελε και μετά ήρθα σε σένα. Το θέμα είναι πως η αδερφή μου δεν έχει παιδιά». Λες. Δεν ξέρω. Τρομερό. Πάμε στη τέταρτη ιστορία. Πάντα ήθελα ένα αδερφάκι, μα η μαμά μου μου έλεγε πως δεν γίνεται. Μια μέρα όμως, ένα κοριτσάκι ήρθε στο δωμάτιό μου. Φορούσε ένα ροζ φόρεμα, τα μαλλιά της ήταν ξανθά, σαν τα δικά μου, και τα μάτια της πράσινα, και η μόνη διαφορά που είχαμε, ήμασταν σαν δύο σταγόνες νερό. Ήταν η μόνη διαφορά δηλαδή. Όταν το είπα στη μαμά μου όμως, εκείνη νευρίασε και μου είπε κάτι που με τρόμαξε αρκετά και με έκανε να πάω να ζήσω με τον μπαμπά μου. Είπε, τελικά έπρεπε να είχε σκοτώσει και εσένα. Είχε δίδυμα.
είχε δίδυμα και σκότωσε το ένα κοριτσάκι. Εντάξει, αυτό είναι. Είναι όντως τρομακτική ιστορία. Ένα σου λέει η μάνα έπρεπε να σε σκοτώσω. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθινή, αλλά είναι τρομακτικό να πει ένα παιδί κάτι τέτοιο. Παιδιά, επίσης, θέλω κάτω στα σχόλια να μου γράψετε ποια ιστορία σας άρεσε περισσότερο. Αυτή είναι η πέμπτη που θα διαβάσω τώρα. Η κόρη μου είναι ακόμα μωρό και όταν με βλέπει χαμογελάει. Κρίμα που οι άλλοι δεν μπορούν να με δουν. Έχει πεθάνει η μανούλα. Και πώς έγραψε τότε? Είναι, τι είναι, φάντασμα? Και γράφει ιστορίες. Μας έβαλε σε σκέψεις. Ξέρεις τι μπορεί να είναι όμως? Η κόρη, η κόρη έχει πεθάνει. Όχι, δεν μπορούν να με δούνε ή να την δούνε οι άλλοι. Οι άλλοι δεν μπορούν να με δούνε. Να με δούνε, άρα τη βλέπει μόνο η κόρη. Πνεύμα έμεινε στο σπίτι. Και πώς έγραψε την ιστορία? Και πώς έγραψε την ιστορία? Άρα δεν είναι αληθινή. Η κόρη έγραψε. Η κόρη έγραψε ότι φαντάζεται ότι η μαμά της είναι ακόμα μαζί τους. Α, η κόρη το έγραψε. Μήπως της είπε η μαμά φάντασμα να γράψει? Πολύ περίεργα πράγματα. Αυτή δεν μου φαίνεται πολύ αληθινή ιστορία. Όντως μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν και ποιος ξέρει. Πάμε στην έκτη ιστορία. Η γιαγιά μου μου είπε να κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα. Όμως αν ήξερε πως τον ύπνο μου έβλεπα εμένα να τη σκοτώνω, θα άλλαζε γνώμη. Αυτό είναι ανέκδοτο. Αυτό δεν ήταν ιστορία. Γιατί την αγαπάμε, δεν τη σκοτώνουμε. Ναι, αλλά τι. Εγκονιτέρας. Στον ύπνο της έβλεπε. Στον ύπνο έβλεπε. Αυτή δηλαδή δεν είναι ότι το ήθελε, αλλά στο ύπνο της έβλεπε ότι σκότωνε. Δεν είπε ότι δεν το ήθελε όμως. Δεν συνεχίζεται η ιστορία, τι θες να κάνω. Πάμε στην 7η ιστορία. Όταν ήμουν μικρή, πάντα φανταζόμουν έναν άνθρωπο να κάθεται δίπλα μου. Και αυτός ο άνθρωπος προσπαθούσε να με πνίξει. Κάθε φορά ξύπναγα τρομαγμένη. Όταν μεγάλωσα, τελικά τον παντρεύτηκα. Ακόμα και στο... Πώς γίνεται αυτό και πού ήξερε ότι είναι ο ίδιος που την έπνιγε και αυτόν παντρεύτηκε? Περίεργη ιστορία, έτσι. Όταν παντρεύτηκε την έπνιξε τελικά. Δεν ξέρω, δεν το συνεχίζει. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε στην ιστορία νούμερο 8. Όταν ο μικρός αδερφός μου άρχισε να διαβάζει τα βιβλία του Χάρι Πότερ, είχε κολλήσει τόσο που έκανε πάνω του πράγματα που πάθαινε ο χαρακτήρας. Όπως το σχήμα της αστραπής στο μέτωπο. Στην αρχή το σχεδίασε με ένα στυλό, μα μετά έκοψε το μέτωπό του με το μαχαίρι. Έλεγα πως θα σταματήσει, αλλά όταν έπεσε από την ταράτσα της πολυκατοικίας, δεν έπεσε πάνω σε μαγικό σύννεφο που θα τον άφηνα απαλά κάτω, αλλά στην άσφαλτο που το μετέτρεψε σε 1000 κομμάτια. Αυτή, εντάξει, είναι μία ιστορία η οποία έχει συμβεί στο παρελθόν. Δεν ξέρω άμα θυμόσαστε, οι πιο μικροί δεν θα την ξέρουν, τότε που βγήκε ο Spider-Man και ο Superman. Που πολλά παιδιά πηδάγανε από ταράτσες, από πολυκατοικίες και πιστεύανε ότι θα είναι Spider-Man ή Superman. Από τότε βγάλανε το parkour. Δεν ξέρω μάλλον, για να μην σκοτώνεται κανένας. Πάμε στην 9η ιστορία. Όταν ήμουν πιο μικρός, οι γονείς μου μου έλεγαν να κοιμάμαι νωρίς το βράδυ. Αλλιώς θα με έπαιρνε η κυρία που σέρνει αλυσίδες. Τώρα που μεγάλωσα λίγο, αποφάσισα να κάτσω μια φορά μέχρι αργά, ξύπνιος. Όμως εκεί που καθόμουν, στην απόλυτη ησυχία, ακούστηκε ήχος από αλυσίδες να σέρνουν για το πάθο. Τι του βάλε το παιδί στο μυαλό του? Αυτό ξέρετε τι είναι. Ψυχολογική καθάριση του μυαλού. Εγώ θα δοκιμάμαι μέχρι το πρωί. Όχι, ξέρεις τι γίνεται, θα σου πω. Άμα επί χρόνια λες έναν άνθρωπο και το τρομάζεις, ένα παιδάκι το οποίο δεν καταλαβαίνει κάποια πράγματα, αυτός αρχίζει και τα φαντάζεται. Απογορεύεται να το κάνεις αυτό. Γι' αυτό λένε ότι δεν πρέπει να τρομάζεις τα παιδιά, ας πούμε. Θα έρθει ο μπαμπούλας, θα έρθει η γάτα, μαύρη γάτα, θα έρθει, ξέρω εγώ, κατσίκα. Ροζ. Κρόν. Δεν πρέπει να το λες στα μικρά παιδιά, θα έρθει και θα σε πάρει, όταν είναι αρκετά μικρή ηλικία. Γιατί μετά αρχίζουν και φαντάζονται πράγματα. Δηλαδή, τραλά.
Πάμε στην ιστορία νούμερο 10. Έχω ένα χάρισμα να προβλέπω θανάτους. Όταν κοιτάζω κάποιον που σύντομα θα πεθάνει, τα μαλλιά του τα οποία είναι αρκετά μακριά, από καστανά αποκτούν αργά-αργά ένα ξανθό χρώμα. Πριν 3 χρόνια κοίταξα τον άρρωστο πατέρα μου και τα μαλλιά του έγιναν ξανθά. Μετά από 1 μήνα πέθανε. Πριν 5 μήνες κοίταξα το κολλητό μου πριν μπει στο αμάξι του για να πάει να πάρει την αδερφή του, τα μαλλιά του έγιναν ξανθά. Λίγα λεπτά μετά πέθανε. Σήμερα το πρωί ξύπνησα, πήγα στο μπάνιο, έριξα νερό στο πρόσωπό μου και κοιτάχτηκα στο καθρέφτη, αφού παρατήρησα ότι είχα μαύρους κύκλους και πήγα να τους καλύψω. Αλλά πάγωσα όταν τα μαλλιά μου άρχισαν να γίνονται ξανθά. Τελικά πέθανε. Γιατί ξανθά μαλλιά? Άμα δεν συνεχίζεται η ιστορία. Δεν συνεχίζεται, πέθανε. Τι λες? Δεν είσαι καλός σχολιαστής, να ξέρεις. Όλοι πεθάνανε εδώ. Δεν συνεχίζεται η ιστορία. Αυτή ήταν το νούμερο 10 ιστορία. Τι θέλω από εσάς? Οπωσδήποτε, παιδιά, να κάνετε μία εγγραφή, να πατήσετε το like, να μου γράψετε κάτω στα σχόλια μας σας αρέσουν τέτοιο είδος βίντεο. Και το challenge συνεχίζεται. Ποια από τις 10 ιστορίες δεν ήταν αληθινή? Δηλαδή, την έβγαλα από το μυαλό μου. Πρέπει να το βρείτε. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο τρομακτικό βίντεο. Bye bye!